ίσως και να ήταν η τελευταία η αρχή. Για το ένα το Σύνταγμα Πεζικού Καλαμάτας. Ένα το Σύνταγμα Πεζικού Γιαννιτσά! Ένα το Σύνταγμα Πεζικού Γιαννιτσά! Σήμερα στους χώρους του στρατοπέδου της Καλαμάτας τις θυμητικές διακρίσεις παρέλαβαν οι απόφοιτοι του σχολείου προκεχωρημένης εκπαίδευσης. Στο σχολείο προκεχωρημένης εκπαίδευσης των τοποθετημένων διακρίθηκαν ιδιαίτερα επιδεικτήρια σπιθαρχία, ψυχική και σωματική αντοχή, θέληση και καρτερία. Σε ετοιμότητα γιατί πιθανόν να απαιτηθεί να αντιμετωπίσετε δύσκολες καταστάσεις για τις οποίες θα κληθείτε να επαληθεύσετε τις ικανότητές σας. Η περίοδος που διανύουμε, κατά την οποία πολλοί κίνδυνοι κάνουν αισθητή την παρουσία τους, επιβάλλει να προσπαθούμε διαρκώς και να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο, όπου και αν μας τάξει η υπηρεσία. Απ' τα κόκαλα να μένει το Ελλήνα τα ιερά και στα πρώτα αντιρωμένη γέρο και ελευθερία. Η προοπτική της αναδιοργάνωσης του συστήματος κατάταξης των νεοσυλλέκτων δίνει τέλος στη λειτουργία του 9ου Συντάγματος Πεζικού στην Καλαμάτα. Πλέον το επόμενο βήμα είναι εκείνο το οποίο όλοι αναζητούν. Ότι εάν η απόφαση για το κλείσιμο του 9ου Συντάγματος Πεζικού, και το λέω με πολύ συγκίνηση, είναι οριστική, ο χώρος αυτός οπωσδήποτε πρέπει να παραμείνει στρατιωτικός. Πρέπει να παραμείνει ένας χώρος, λέω ως παράδειγμα, για να μένουν εδώ οι Ίκαροι μας. Ένα κάμπινγκ για τους Ικάρους. Η πρόταση από τον Δήμο Καλαμάτας είναι ο συγκεκριμένος χώρος να παραμείνει σε ό,τι έχει να κάνει με την στρατιωτική του αναφορά και να συσχετιστεί με τις προοπτικές ανάπτυξης της 120ΠΕΑ. Ένας χώρος για να μένουν στρατιωτικοί αεροπόροι που θα έρχονται από το εξωτερικό. Στην 120ΠΕΑ υπάρχουν πολύ μεγάλες ανάγκες στέγασης αξιωματικών. Δεν αρκεί η διασπορά. Να δοθεί ο χώρος για τους αξιωματικούς. Η Καλαμάτα δεν έχει σπίτια και το γνωρίζετε. Σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό όλα αυτά πρέπει να ειδωθούν ώστε το στρατόπεδο αυτό να παραμείνει στρατόπεδο για τις ανάγκες του στρατού, για τις ανάγκες του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης. Αυτή είναι η θέση του Δήμου. Προφανώς όχι να δοθεί για ξενοδοχεία, ούτε να δοθεί για κάποιες άλλες ανάγκες σχετικά με λάθος μετανάστες κλπ. Δεν θέλω να πω κάτι ή οτιδήποτε εναντίον αυτών των ανθρώπων. Θέλω να τονίσω όμως ότι εδώ στην Νότια Ελλάδα αυτός ο χώρος για τον οποίο πολλοί έχουν αγωνιστεί για να είναι σε αυτή την κατάσταση πρέπει να είναι για τα στρατευμένα παιδιά της Ελλάδος ή για τις ανάγκες της 120ΠΕΑ. Έχει μέλλον, νομίζω, το οριστικό κλείσιμο αυτού του στρατοπέδου. Πολλά γεγονότα θα συμβούν και στο πολιτικό επίπεδο.